Είναι το μόνο χτίμα που έχει μείνει ζωντανό του μοναστηριού χτίμα. Από το 45, το 1945, όταν γεννήθηκα εγώ και ο πατέρα μου συνέχεια. Βγαίνει δημοπρασία κάθε 4 τετραετία, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος να το πάρει. Σχεδόν μεγάλωσα εδώ πέρα. Όταν ενηλικιώθηκα πια που μπορούσα και αυτό, ερχόμαστε συνέχεια. Από κατά καλέ. Από το μοναστήρι από πάνω πέρα το μονοπάτι που ερχόταν κάτω, μία ώρα και τέταρτο. Και με τους γονείς μου, με το μουλάρι και με το γαϊδούρι. Όταν έγινε ο δρόμος πια, πήραμε τα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, αλλά ερχόμαστε και το βράδυ ανεβαίναμε. Αλλά πολλές φορές, όταν έβρεχε, ξέρω εγώ, η γεταροκύρωσα, άσχημος, μέναμε και εδώ στο κονάκι. Πολύ ωραίο, μωρό μου, για στα χέρια. Τι συνταγίνει κουκλά, γλυκό είναι. Εντάξει, για μας εμείς δεν κάνει να πιτρώμε. Αυτός είναι πολλά γλυκό, αν το κέκ. Το κέκ, λέει. Για πρώτη φορά ήρθα εδώ το 79, το 79 παντρευτήκαμε. Ήρθα εδώ, ήταν ο πεθερός μου και ερχόμαστε και εμείς σταδιακά, δεν ερχόμαστε πολύ συχνά. Μετά τα καλοκαίρια και από εκεί και πέρα όταν ο πεθερός μου πήρε τη σύνταξη. Λοιπόν, τα πάω εγώ. Τα ανάλαβα εγώ. Είναι τώρα από το 80 μέχρι τώρα. Τώρα έχουμε πρόβατα, αγελάδες, χείρι, κήπους, κότες, ίνες, πάπιες. Όλα, κουνέλια, τα πάντα. Τώρα τα έχουμε αξιοποιήσει και τα κουνάκια, ξέρω εγώ, τα φτιάξαμε και το αμπέλι συντηρούμε και το όλο το γενικά το χτήμα. 365 μέρες το χρόνο είμαι εδώ, βρέχει, χιονίζει και όταν χιονίζει τι μένω εδώ με την ξυλόσομπα και με τα σκυλάκια παρέα. Και πολλές φορές με βοηθάει και ο γιος μου να καθόμαστε κάτω μαζί. Το καλοκαίρι έρχονται για 10 μέρες τα αδέρφια του Γιάννη επάνω και παρακάτω είναι ο Παντζόπουλος με τα γυκιαζόμενα, δηλαδή 10 λεπτά από εδώ. Το δρόμο δεν μας το λαμβάνουν υπόψη να μας το φτιάξουν, όλο θα. Βλέπετε τι δρόμο είναι και πού περπατάω εγώ κάθε μέρα. Δεν μας λαμβάνουν υπόψη, μόνο για τους ψήσεις. Την εκκλησία το 87 την ανακαίνισε ο Θοδωρής ο Ζανάκης, του Γιάννη ο αδελφός. Ο οποίος είναι στην Αμερική. Ήταν ερείπιο, ναι, ήταν πειραγμένοι. Ναι, δεν ήταν τίποτα. Και κάθε χρόνο τη λειτουργούσαμε. Μετά το θάνατο του αδελφού του Γιάννη δεν είχαμε ούτε και όρεξη ούτε και διάθεση και είχαμε 5 χρόνια να τη λειτουργήσουμε. Και τη λειτουργήσαμε φέτος. Γλυκό ποτό, το έχει φτιάξει ο Δημήτρης. Το θέλω για σφαιρετικό. Τι κάνετε? Σπιτικό, σπιτικό. Παντέλη για το χρόνο. Στεφάνη, σου άρεσε? Κάντε. Γιατάκια έχετε? Έχω αρμυρό αυτό. Εντάξει! Μάλλα! Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα απόψε. Λοιπόν, θα πω κάτι για να ξεκινήσουμε την διασκέδαση. Επειδή στη ζωή σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Γεια σας, παιδιά. Να μας το όλοι καλά, να περνάμε όμορφα και την διασκέδαση. Γλυκά ένα ποτηράκι. Και ποιος και τα γλυκά. Να μιλήσει τα παιδιά να τους πιάσουμε ένα τσιμπουράκι. Έλα, φέρ' το, φέρ' Μια μαθήνα θα σας πω, ναν περιποιημένη. Για να καλό
για να καλωσορίσουμε την όμορφη Ελένη. Οπα! Ελένικα, Ελένη καλώς όρισες, σου λέει η παρέα. Οπα! Μέσα στα άχλα είσαι εσύ, στολίδι και ωραία. Οπα! Στα άχλα είσαι η πιο ωραία, το λέει όλη η παρέα. Το λέει όλη η παρέα, Ελένη μας είσαι ωραία. Γεια σου Λένιο. Γεια σου Μάτιο. Στο Κοχυλιανό το καστρό θα ανέβουμε απ' τα σκάλια και σε κάθε σκαλό απαντή θα σου δίνω δυο φιλιά. Όμορφη μου κορτσιάνη, νόστιμη με λαχρύνη. Οπα, 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 σ' αγαπώ μα δώσου το πα. Η αγάπη μου η πρώτη ήτανε από το Κόρθι και άλλη από τα Σινέτη. Μια ζωγραφιά Καμαρώτη, μια ζωγραφιά Καμαρώτη και άλλη από τα Σινέτη. Ήταν κι άλλη μια στη χώρα που πηγαίνω στην ώρα και άλλη μια στον υπόρειο. Να την ξεχάσω δεν μπορώ, να την ξεχάσω δεν μπορώ. Κι άλλη μια στον υπόρειο. Είχα κι άλλη στα πρόβατου, προσοχή να μην το μάθουν. Είχα και μια στο μπάτσι που πάω κάθε Κυριακή. Που πάω κάθε Κυριακή. Είχα και μια στο μπάτσι.